Και μυρίζει σοκολάτα και μόνο αυτό. Και... Συγγνώμη, δεν μπορώ να αλλάξω τη δύναμή μου. Μέσφιξε, βρε. Εργατικό ατύχημα. Μέσφιξε. Έχεις καταλάβει ότι έχεις υπογράψει με γέροντα. Φαντάζεσαι και λυπόθυμα. Τι συλλήθεια, παιδί μου. Δεν ξέρω τι... Μας πες εσύ τα μπάσκετ με τους αλταράδες και έρχεται εδώ να μας σφίξεις. Μ' αρέσει οι άνθρωποι που σφίγγουν τη χειραψία δυνατά, γιατί έχει δείχνει... Αν το σφίξιμο όλο μέχρι. Δείχνει ότι την εννοείς η χειραψία. Εννοείται, χαίρομαι κάθε στιγμή και όταν ιδιότερα όταν γνωρίζω τόσο σπάνιες προσωπικότητες όπως είστε εσείς. Το κι άλλο κλείψιμο, κάτι συμβαίνει σήμερα. Σέριο Τζοντ, μπράβο Τζοντ. Τι κάνει σήμερα. Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Καλημέρα σε όλους μας βλέπουν από το σπίτι, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο μη σου πω. Βλέπουν όλοι καλοκαίρι Νότ στο Open TV και Αμερική και Καναδά και Αυστραλία. Και Βέλγιο βλέπουμε, σιγουριά η θεία μου η Βαγγελίτσα. Και πάνω από το Βέλγιο είναι Παύλο. Αλήθεια. Ναι, από τις Βρυξέλλες. Να, ναι. Γι' αυτό... Να είχαμε τώρα τη Χατζηβασιλείου με το πακέτο. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η σύζευξη. Καλημέρα λοιπόν, όπως σας είπα, έχω ετοιμάσει σήμερα ένα σιροπιαστό κέικ γλυκό, πείτε το όπως θέλετε. Εμείς το ονομάζουμε κέικ διότι βγαίνει από φόρμα και μετά ναι. Παίρνει αυτή τη μορφή. Είναι πολύ light, δεν έχει ούτε αυγά, ούτε βούτυρο, ούτε γάλα. Θεωρείται νηστίσιμο. Απλά δεν είναι της εποχής η νηστεία, αλλά είναι μια καλή επιλογή για να πάτε λίγο. Κάτι το οποίο να είναι τελείως ελαφρύ. Αυτά τα που δεν έχουν τίποτα... Ωραία. Οπότε πιάσαμε όλο το target group. Πάντως αυτά τα γλυκά που δεν είναι, έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο, δεν έχουν το άλλο, το λίγο τα αμφισβητώ να ξέρεις. Θα δοκιμάσω. Θα δοκιμάσεις, εννοείται. Να πούμε την κάρτα με τα υλικά και θα σου βάλω δοκιμάσεις πάρα πολύ γρήγορα. Σήμερα λοιπόν για να φτιάξουμε σιροπιαστό κέικ με σοκολάτα υγείας θα χρειαστούμε μόνο. Δύο φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις γλύσεις, ένα φλιτζάνι ζάχαρη, ένα ποτήρι νερό, τρεις κουταλιές σούπας κακάο, δύο κουταλιές του γλυκού σόδα, μία βανίλια, βανιλίνα, δεν ξέρω πώς τη λέτε εσείς, εμείς λέμε βανιλίνα. Βανίλια. Μία κουταλιά της σούπας λευκό ξύδι που είναι και το μυστικό, αν δεν θέλετε να βάλετε το ξύδι, προσωπικά θα σας έλεγα να μην το φτιάξετε καν. Το ξύδι θα εκτοξεύσει τη γεύση του γλυκού. Θα βάλουμε και ελαιόλαδο, εδώ μπορείτε να βάλετε ελαιόλαδο, αλλά προσωπικά μου αρέσει περισσότερο το ελαιόλαδο σε αυτό το γλυκό και θα κάνουμε και ένα σιρόπι που αυτή είναι η νοστιμιά στην ουσία. Που είναι κλασική συνταγή, 1:1, μισό λίτρο νερό, 500 γραμμάρια ζάχαρη και 100 γραμμάρια σοκολάτα υγείας. Προτιμήστε σε νυφάδες για να λιώσει πιο γρήγορα. Ωραία. Και ομοιόμορφα. Να πάμε να ξεκινήσουμε, παρακαλώ. Άρα δηλαδή αντί για βούτυρο βάζει ελαιόλαδο. Αυτή... Ακριβώς, ναι. Στη λιπαρή ουσία τη δίνει το ελαιόλαδο. Να σου κόψει ένα κομμάτι, βεβαίως. Να δοκιμάσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει μυρίσει... Ένα μικρό, μη μου βάζεις μεγάλο, σατανά. Θα βάλω κανονικό. Μου είπε μια κυρία να μην λέω τη λέξη σατανά, γιατί δεν είναι ωραίο. Έχει δίκιο εν μέρη. Πες τον αλήτη. Ωπα, έσπασε. Θα σε λέω αλήτη από εδώ και πέρα. Αλήτη. Α, πολύ ωραία. Πάνω καρύδα. Έλεγα. Όχι, άχλη. Δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Στο στομάχι μου θα πάει σιγά. Α, κοίτα τι ωραίο που φαίνεται από μέσα. Τα δάχτυλά είναι ψημένο. Είναι υγρό. Είναι υγρασιασμένο. Υγρασιασμένο, καινούργια λέξη. Δοκίμασε. Και σεφ και γλωσσοπλάστη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν χρειάζομαστε σχεδόν τίποτα από εργαλεία. Θα κάνουμε την πρώτη δουλειά που είναι πιο χρονοβόρα και είναι το σιρόπι. Σε μια ζεστή κατσαρόλα θα βάλουμε 500 ml νερό και 500 γραμμάρια ζάχαρη. Είναι 1:1 αναλογία. Είναι κλασικά για να φτιάξετε ένα σιρόπι γεύστικο. Παρακαλώ. Ασχολείστε, παιδιά, με μένα. Θα ρίξουμε ένα μικρό ανακάτεμα. Και αφήνουμε πρώτα να λιώσει η ζάχαρη. Θες να σου βάλω, Κατερίνα, να σε σερβίρω. Εδώ. Κάνε τη δουλειά. Κάνουμε το σιρόπι. Το αφήνουμε να βράσει και μετά βάζουμε τη σοκολάτα. Αφήστε το να πάρει βράση γύρω στα 6 με 7 λεπτά και μετά προσθέστε τη σοκολάτα για πιο γρήγορα. Και τώρα να τη βάλουμε δεν θα έχει καμία διαφορά. Απλά θα σας φουσκώσει και θα σας αφρίσει και θα τρομάξετε. Καλύτερα, οπότε ένα-ένα. Και πάμε τώρα να κάνουμε τη βάση για το κέικ. Θα πάρουμε τα δύο φλιτζάνια αλεύρι. Έχω ποτήρια, αλλά είναι ήδη ζυγισμένο. Το φλιτζάνι, να ξέρετε, είναι γύρω από 180 έως 230 γραμμάρια. Και θα βάλουμε και τη ζάχαρη. Αλεύρι ζάχαρη νομίζω ότι είναι βασική συνταγή για κέικ. Θα βάλουμε και τις βανιλίνες, μία με δύο. Εγώ θα βάλω δύο γιατί αυτές είναι πάρα πολύ μικρές. Εσείς αν έχετε σκόρδες... Γιατί σκόρδες, τις βανιλίνες. Στο χωριό μου έτσι λένε. Πού είσαι. Καλαμάτα. Καλά, μην με κοιτάξετε. Εμείς στην Καλαμάτα είμαστε πολύ μάγκες, να ξέρεις. Είσαστε, αλλά οι βανιλίνες κιόλας. Λάγα γαλ. Θα συνεχίσουμε με κακάο. Τρεις κουταλιές της σούπας νομίζω είναι αρκετές. Και τη μαγειρική σόδα. Η σόδα, μάντεψε, Παύλο, τι θα προσφέρει στο γλυκό μας. Μπράβο, θα διπλασιάσει το μέγεθος.
Είσαι στο ίδιο όριο. Εσύ μου φαίνεται είσαι πιο εργατικός και πιο διαβασμένος. Πες τα, η Κατερίνα έχει το αλάνικο του δρόμου. Έμαθα από το δρόμο να μαγειρεύει. Και αφού έχουμε βάλει όλα τα στέρεα σε ένα μπολ, ήρθε η ώρα να βάλουμε τα υγρά. Έχω μόνο ένα κουτάλι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο για να ανακατέψετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δοκιμάστε το και πιστέψτε με ότι θα εντυπωσιαστείτε. Έβαλα το νερό τη μία κούπα. Βάζω και το λευκό ξύδι που θα κάνει τη διαφορά. Σας λέω την αλήθεια. Με τη γεύση από το ξύδι, η σοκολάτα υγείας θα έχει μία γεύση, λες και είναι κουβερτούρα πολύ καλής ποιότητας. Είναι από τις πιο ωραίες συνταγές που έχεις κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τυχαία είσαι και εσύ εδώ, πάλι Παύλο. Και πέντε κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο. Το ελαιόλαδο είναι πιο μεστό λάδι, οπότε θα δώσει μια πάρα πολύ ωραία γεύση. Και εννοείται είναι το λιπαρό κομμάτι της συνταγής. Και έτσι απλά, έτσι όμορφα, όσο θα μιλάμε, θα ανακατεύω. Αυτό το γλυκό, παιδιά, είναι ιδανικό για τη μεγάλη εβδομάδα. Είναι ιδανικό για... Α, να σου πω κάτι. Τώρα άμεσα δηλαδή. Αφού κάναμε καλοκαίρι νότ, γιατί να μην κάνουμε και Πάσχα νότ, Σαρακοστή νότ. Να σου πω μια κάτι. Εκπομπή. Είναι ένα γλυκό για πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν τρώνε πολλά γλυκά, γιατί θέλουν να διατηρήσουν τη διατροφή τους κτλ. Ισχύει. Και από τη στιγμή που έχει μόνο λαδάκι και βασικά συστατικά. Δεν μπορώ να έχω καταπιεί. Είναι γλυκό που είναι καλοκαιρινό, θα το έλεγα. Είναι τελείως καλοκαιρινό και το κάναμε μόνο σε πόσο, σε 5 λεπτά. Maximum 5 λεπτά. Έχει πάρει το μείγμα, έχουν ενσωματωθεί όλες οι γεύσεις. Αν πιστεύετε ότι είναι λίγο σφιχτό, μπορείτε να προσθέσετε λίγο νερό. Εγώ πάντα έχω δίπλα μου λίγο νερό. Σε όλες τις συνταγές που έχουν αλεύρι. Γιατί ναι, τα φλιτζάκια και οι κούπες ποτέ δεν είναι τελείως ακριβείς. Ωπα, λερώθηκα. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Είναι δυνατόν σεφ να μην λερώνεται κάποιος. Εσωματώθηκε. Είναι έτοιμο για να το βάλουμε στο μπολ. Έχω πάρει μια πορσελάνα. Πορσελάνα τη λέμε. Στην καλαμάτα πορσελάνα το λέτε. Μια πορσελάνα. Θα την αλαδώσουμε. Τώρα, αν εσείς αυτό το γλυκό θέλετε να το εκτοξεύσετε, εννοείται ότι μπορείτε να προσθέσετε και βούτυρο και αλεύρι και γάλα. Έτσι. Αλλά δεν χρειάζεται, για μένα τρώγεται έτσι. Εγώ που το δοκίμασα δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Καθόλου. Θα βάλω ίσα-ίσα λίγο ελαιόλαδο στην πορσελάνη. Εσείς πάρετε ένα αντικολλητικό, μια αντικολλητική φόρμα για κέικ ή για οτιδήποτε. Απλά να είναι μικρό, να μην απλώσει πάρα πολύ. Αν και θα διπλασιαστεί το μέγεθος, πάρετε κάτι μικρό για να σας βολέψει και στο κόψιμο, αλλά και στο ψήσιμο. Και αδειάζουμε πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ γρήγορα. Κάνουμε ένα παντεσπάνι, θα μπορούσε κάποιος να το πει και παντεσπάνι, σε εισαγωγικά, γιατί είναι μια βάση που έχει γεύση κακάο. Δεν έχει κάτι άλλο, δεν προσφέρει κάτι άλλο. Θα του δώσει νόημα ύπαρξης το σιρόπι σοκολάτας που θα σας δείξω τώρα αμέσως. Εγώ πάντως θα παροτρύνω αυτούς που μας παρακολουθούν να μπουν με τα πεις και τα YouTube βεβαίως, και τα άλλα. Γιατί είναι εύκολο γλυκό και για να ενεργένει και για μια μητέρα που θέλει να κάνει κάτι γρήγορο, ας πούμε, μέσα στην ημέρα, γιατί ας πούμε θα φέρουν οι μύτης ή τα παιδιά της sleepover. Θα το βάλω τώρα στο φούρνο. Αυτό έχετε που βράζει ή δεν μας πειράζει. Όχι, τώρα θα κάνουμε και το σιρόπι. Ναι. Σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 θέλει 15 με 20 λεπτά. Εσείς που είστε έμπειροι, στον αέρα, έτσι. Εσείς που είστε έμπειροι θα το βάλετε το φούρνο πάνω κάτω για 5 με 10 λεπτά. Και μετά αλλάξω στον αέρα. Κάποιος που δεν είναι έμπειρος, κατευθείαν στον αέρα για να είναι σίγουρος. Και βάζω στο φούρνο, κοιτάξτε το αποτέλεσμα και θα καταλάβετε γιατί το ονομάζουμε κέικ. Είμαστε μαγική φόρμα... εκπομπή. Παίρνουμε μια φόρμα μακρόστανη και μετά το φούρνο μας γίνεται στρογγυλή. Είναι ειδικός φούρνος. Γιατί όχι. Λοιπόν, και θα βγει αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Βλέπετε ότι έχει διπλασιαστεί το μέγεθος, έχει φουσκώσει από τη σόδα και έχουμε ένα κέικ. Και σε πολύ λίγο θα το ολοκληρώσουμε, γιατί έχει βράσει το νερό, έχει λιώσει ζάχαρη και τώρα θα ρίξουμε τις νυφάδες από τη μαύρη σοκολάτα. Βάλτε και σοκολάτα γάλακτος, είπαμε, μην το παίξετε στα όρια τέλος τελείως υγιεινά. Εντάξει, νομίζω αξίζει τον κόπο όπως να το φτιάξετε ούτως ή άλλως. Και αυτό θα το αφήσουμε να βράσει. Θα κατέβει και θα έρθει αυτό εδώ το αποτέλεσμα μετά από περίπου 15 με 20 λεπτά. Όπως σε μέτρια φωτιά. Όσο θερμοκρασία θέλετε, εγώ το βάζω στο τέρμα. Σας λέω όμως, μην βάλετε από την αρχή τη σοκολάτα, διότι θα σας αφρίσει και μπορεί να τρομάξετε. Και είναι πολύ βασικό αυτό και μπορεί να λερώσετε. Ενώ έτσι, όταν έχει λιώσει το νερό με τη ζάχαρη, τότε βάζετε τη σοκολάτα. Κοιτάξτε, παιδιά, εδώ ένα σιρόπι που έχουμε φτιάξει. Είναι, νομίζω, πειρασμός. Και
θα καταλάβετε και τώρα για ποιο λόγο χαλάμε το γλυκό, διότι δεν γίνεται με άλλο τρόπο να το φτιάξουμε. Ωραίος, ωραίος ο Παύλος. Παίρνουμε ένα πιρούνι. Μέχρι στιγμής έχουμε χαλάσει ένα μπολ, ένα πιρούνι και ένα κουτάλι και μια κατσαρόλα, τίποτα άλλο. Και ξεκινάμε και τρυπάμε για να εισχωρήσει μέσα το σιρόπι. Θέλουμε να μπει εσωτερικά και να δώσει τη γεύση. Μη σας νοιάζει άμα χαλάσει. Δεν θα το σερβίρετε σε κάποιο εστιατόριο. Θα το δώσετε στους δικούς σας ανθρώπους, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ εμφάνιση, αν και νομίζω ότι και από εμφάνιση σκίζει. Κοίτα, σκίζει, γιατί και το χαλασμένο, σαν εμφάνιση, έχει την ομορφιά. Ναι, είναι τελείως σπιτικό. Είναι family γλυκό. Και θα βάλω σιγά σιγά σχεδόν ειδονικά τη σοκολάτα από πάνω. Το συγκεκριμένο που εγώ έχω φτιάξει και σας έχω δείξει που στην αρχή, το έχω ξεφορμάρει για να καταλάβετε πώς λειτουργεί και το κέικ. Είναι μια βάση για κέικ. Και απλά βάζουμε το σιρόπι σοκολάτας. Μπορείτε να δώσετε γεύση στο σιρόπι, ό,τι εσείς θέλετε. Νομίζω ότι το ιδανικό θα ήταν ή φράουλα ή πορτοκάλι. Και ξαναπατάμε. Χαλάμε, χαλάς το γλυκό σας. Μην ανησυχεί. Δεν μου αρέσει να μπερδεύω σοκολάτα με φρούτα. Εμένα καθόλου γενικά δεν μου αρέσει τα φρούτα. Ούτε στο φαγητό. Δεν τα χρησιμοποιώ πουθενά. Τώρα τρώω σοκολάτα. Τι το θες, τι θες, φράουλα, την μπανάνα. Πάει τη σοκολάτα σου να ευχαριστηθείς. Θα ρουφήξει, θα τραβήξει μόνο του. Το σιρόπι εγώ που σας έχω δώσει συνταγή δεν είναι για να το βάλετε όλο. Απλά σας δίνω μια συνταγή γιατί δεν γίνεται να κάνουμε λιγότερο. Ναι. Είναι η minimum συνταγή για σιρόπι. Αυτό θα το απορροφήσει, θα πάει παντού και θα γίνει πάρα πολύ νόστιμο. Και σας ξαναλέω, μη σας νοιάζει αν το χαλάσει, αν το χαλάσετε. Διότι δεν κάνατε και πάνω από 5 λεπτά για να το φτιάξετε. Αν κάνατε 2 με 3 ώρες, εννοείται να το προσέξεις. Για 5 λεπτά τώρα τα οποία καταναλώσατε από τη ζωή σας, δεν χρειάζεται να είστε και τόσο σχολαστικοί. Κάνα 20 λεπτό βλέπω μαζί με το φούρνο και με το βράδυ. Ισχύει. Του σιροπιού πρέπει. Τελειώσαμε και με αυτό. Νομίζω ότι το γλυκό μας είναι κάτι ωραίο, είναι κάτι δροσερό. Και λέει, θα βάλουμε και τη ζάχνη ζάχαρη, γιατί κάθε γλυκό παραδοσιακό ελληνικό χρειάζεται και τη. Άσπρη ζάχαρη και επειδή είμαι και μερακλής. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Γιατί βάζεις αυτό το πράγμα. Θα βάλω και λίγα φιλαράκια δύος μου από πάνω. Γιατί. Για να δώσουμε την αίσθηση της φρεσκάδας. Γιατί όχι, το γλυκό μας είναι πολύ φρέσκο. Το φτιάξαμε εδώ μπροστά σας. Δεν μας πήρε παραπάνω από 10 λεπτά. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο, Παύλο. Αξίζει τον κόπο. Και θα γίνει η αγαπημένη. Και να σας πω κάτι, πάρτε και ένα παγωτάκι, μια βανίλια ωραία ή μαστίχα. Μόλις κλείσουν οι κάμερες, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε. Περιμένουμε απλά να τελειώσει το κομμάτι μας. Λοιπόν, πού βρίσκουμε τη συνταγή. Αυτά από μένα, θα δείτε τη συνταγή από το κανάλι του tvopen.gr. Θα μπείτε live να το δείτε αμέσως μετά από εδώ. Πιο αργά θα μπείτε στο YouTube. Εμένα μπορείτε να με βρείτε στο Instagram, Γιώργος Πορφύρης. Στείλτε μου τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας. Κάντε με follow. Στείλτε μου ό,τι άλλη ερώτηση έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Πολύ ωραία συνταγή.